Θέλουμε να αναφερθούμε συνολικά και σε αυτή την πρώτη και να πούμε ορισμένα πράγματα και τα ερωτήματά μας βέβαια. Η υπηκοοικική ασφάλιση είναι γνωστό ότι είναι μια κατάκτηση του εργατικού κινήματος. Υποχρεώθηκε αυτή η τάξη κατά από τους σκληρούς αγώνες των εργαζομένων να προχωρήσει στην είδηση της υπηκοοικικής ασφάλισης για να παρέχει στους εργαζόμενους, στους ασφαλισμένους, επιπρόσθετη ασφάλιση. Είχε την εγγύηση του κράτους, συνέβαλε στην αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Στα χρόνια της κρίσης, με την υποχώρηση του εργατικού κινήματος, η αστική τάξη εκτός όλων των άλλων αξίωσε από το πολιτικό προσωπικό τις κυβερνήσεις που διαδέθηκαν η μία την άλλη την απαλλαγή της από τη συμμετοχή στην κοινωνική ασφάλιση. Η επικουρική σύνταξη έπαθε καθίζηση. Η μείωση είναι τεράστια. Με τις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων, αυτή η πολιτική με το επιχείρημα της μείωσης του δίθεν μη μισθολογικού κόστους οδήγησε σε μεγάλες ανατροπές. Βέβαια, δεν υπάρχει μη μισθολογικό κόστος. Οι εισφορές είναι μισθός των εργαζομένων. Αυτό που λέτε είναι ένα παραμύθι για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν ότι μέσα από τη μείωση των εισφορών θα έρθει η αύξηση του μισθού τους. Αυτή η πολιτική λοιπόν οδήγησε στο κεφαλαιοδοτικό σύστημα που επιλέχθηκε για να οδηγήσει το ταμείο στα χέρια των αρπακτικών να είναι ο κύριος επενδυτής που είπε τώρα ο προτινόμενος νέος διοικητής και οι ασφαλισμένοι να ρισκάρουν τις εισφορές τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προϊόντα. Να ξέρουν τι θα δίνουν, αλλά να μην ξέρουν τι θα πάρουν. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυρόχης ποσή, κύριε Υπουργέ, θα καταργήσει την επικουρική ασφάλιση, τον χαρακτήρα της, που πρέπει να είναι υποχρεωτικός, δημόσιος και αναδυναμητικός. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικοποίηση της υπηκουρικής ασφάλισης, για εισαγωγή των ιδιωτών, των εμπόρων της ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση και είναι βέβαιο ότι θα συναντήσει τη μεγάλη αντίθεση των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνδικάτων. Γνωρίζουμε ότι έχετε βρει συμμάχους. Ποντάρεται στην απαξιωμένη ομάδα της ΓΕΣΕ που θέλει να δημιουργήσει το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, που βάζει πλάτη διαχρονικά στην αντιασφαλιστική επίθεση. Όμως να γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι θα σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων, στο ύψος των καιρών. Θα σας δυσκολέψουν. Σε ό,τι μας αφορά ως ΚΚΕ, θα κάνουμε τα πάντα για να οργανωθεί η μαζική πάλη των εργαζομένων, ώστε να εμποδίσουμε, να δυσκολέψουμε, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική την οποία την επικοινωνείτε κάθε μέρα. Λέτε ότι η επικουρική ασφάλιση πρέπει να τελειώνει. Κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Το εργατικό κίνημα, να ξέρετε, είναι επιποδός. Προετοιμάζεται να δώσει μαζική, αποφασιστική απάντηση στο νέο νομοσχέδιο. Προετοιμάζεται μέσα από συλλογικές διαδικασίες να αποκαλύψει τις μεγάλες συνέπειες της νέας επίθεσης στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν απομείνει. Να αποκαλύψει την προσήλωση της κυβέρνησης στην υλοποίηση των αξιώσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Για την επιχείρηση κατάργηση των κρατικών συλλογικών συμβάσεων, τη γενίκευση της συνεργικής απασχόλησης, την περιστολή των ελάχιστων συνεργατικών δικαιωμάτων, την ομή παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας στην οργάνωση των εργαζομένων, στην κατάργηση των καταστατικών των σωματείων, στο φακέλωμά τους. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε να επιβάλλετε την άκρα του τάφου σιωπή των εργαζομένων για να περάσετε αυτή την αντιδραστική αντιλαϊκή πολιτική που εκτός όλων των κινήτρων που παραχωρείτε στο κεφάλαιο την απαλλάσσετε από την καταβολή των εισφορών, καταργείτε τα εμβληματικά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες. Αν περάσει αυτή η πολιτική, θα έχει τραγικές συνέπειες στην ασφάλιση των εργαζομένων και στα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Η επικουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά και η ανταποδοτική, για την οποία ο Υπουργός είπε ότι και αυτή θα είναι με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, αυτό δηλώνει στις συναντήσεις που κάνει και έχουμε δελτίο τύπου από τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι ένα από τα θύματα τη στιγμή που η απόφασή σας είναι να την παραδώσετε στους εμπόρους της ασφάλισης. Αυτή την πολιτική θα υπηρετήσετε και αυτό το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, ανεξάρτητα του βιογραφικού, δεν θα δώσει θετική ψήφο. Δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι σε ένα έγκλημα σε βάρος της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού μας. Ο Υπουργός που γυρνά από κανάλι σε κανάλι εργασίας, ο κ. Βρούτσης, και παρουσιάζει την αλήθεια με το κεφάλι κάτω, λέει ταυτόχρονα ότι δεν κινείται φύλο απέναντι στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που εισάγει. Θα το διαπιστώσει όμως το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά αυτό που λέει χρειάζεται να το ακούσουν οι εργαζόμενοι και να καταλάβουν την καθοριστική σημασία που έχει η συμμετοχή του στο
συλλαλητήριο των συνδικάτων 17 Σεπτέμβρη, την απεργία 24 Σεπτέμβρη. Κύριε Κατσότη, έτσι ώστε πρέπει καμιά να τελειώσει. Τελειώνω, ναι, τελειώστε όμως. Καμιά αναμονή, καμιά αυταπάτη. Η κυβέρνηση συνεχίζει το ξύλωμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όπως και των εργασιακών δικαιωμάτων. Και επειδή ο νέος διοικητής θα υπηρετήσει αυτή την πολιτική, εμείς θέλουμε να του πούμε. Τι λέτε, η επικουρική σύνταξη θα υπάρχει αύριο με αυτή τη γραμμή που λέτε ότι θα είναι ο κύριος επενδυτής, ότι θα ρισκάρει ο ασφαλισμένος την εισφορά του και αν αυτή υπάρχει μπορεί να πάρει κάτι. Αυτό δεν μπορεί εμείς να το δεχτούμε, ούτε μπορούμε να δώσουμε θετική ψήφο σε μια τέτοια πολιτική που ο ίδιος δηλώνει εδώ πέρα ότι θα υπηρετήσει.